Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, οι εργαζόμενοι αλλά και ο νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Κυριάκος Σταυρίδης, συνεχίσουν απτόητοι το έργο τους και τον προγραμματισμό τους για τον καθαρισμό προβληματικών σημείων της πόλης. Ωστόσο, πολύτιμη είναι και η βοήθεια πολιτιστικών συλλόγων που ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες βοήθησαν το τμήμα με εθελοντικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η βοήθεια των εργαζομένων και του Διευθυντή Αλέξανδρου Γιαννίκου της εταιρείας PFIC για τον κόψιμο των χόρτων και όχι μόνο στο δασάκι της Παναγούδας. Γι' αυτό τον λόγο και ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Καβάλας με δελτίο τύπου ευχαριστεί την εταιρεία για το πολύτιμο έργο της. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Καβάλας ευχαριστεί την εταιρεία PFIC και τον Διευθυντή κ. Γιαννίκο Αλέξανδρο για τις εργασίες που προσέφερε στο δασάκι της Παναγούδας με το κόψιμο των χόρτων, το μάζεμα των βευκοβελώνων, το κλάδεμα ξερών κλαδιών, το βάψιμο των κράσπεδων, των πεζοδρομίων και του γηπέδου του μπάσκετ και τη συντήρηση που παρήχαν στις μπασκέτες, στα παγκάκια και στα κιόσκια, καθώς επίσης και για τη χορηγία λαμπτήρων ατμών νατρίου με τις οποίες αντικατέστησε τις καμένες στο συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας και το δασάκι μας άλλαξε όψη και ξέφυγε από την εικόνα της εγκατάλειψης. Αυτό το διαπίστωσαν και ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, ο οποίος ευχαρίστησε την εταιρεία PFIC και τον κύριο Γιαννίκο στα 1000 περίπου άτομα και στους τοπικούς άρχοντες που παρευρέθηκαν την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στο λαϊκό πανηγύρι Δάσος και Ζωή του Συλλόγου της Αγίας Παρασκευής στο δασάκι. Ευχαριστούμε και ελπίζουμε μια συνεχόμενη μελλοντική συνεργασία. Ο πρόεδρος Λικουρίνος Απόστολος. Δεν περιμέναμε η κατάσταση να είναι τόσο τραγική. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει ούτε στη μέση. Ελπίζω, ενώ είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 10 μέρες για να τελειώσουμε, να καθαρίσουμε την πόλη, θα τραβήξει λίγο περισσότερο. Θέλουμε να κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή. Το μόνο που μπορούμε να τους πούμε σίγουρα είναι πως αυτή η πόλη θα καθαριστεί και θα φτάσει σε αξιοπρεπές επίπεδο πάλι. Αυτά ήθελα να κάνω μια σημείωση. Είναι μια τρομερή προσπάθεια του κυρίου Γιαννίκου με το συνεργείο του, για να μην τα χρεωνόμαστε κι εμείς πως τα κάναμε. Εμείς απλώς θα μαζέψουμε, θα τακτοποιήσουμε τα υπόλοιπα όλα. Έτσι ακριβώς είναι μια προσπάθεια η οποία έγινε από όλα αυτά τα παιδιά, με τη βοήθεια φυσικά τη δικιά μας, τη ΔΕΙΑΚ, αλλά το έργο το μεγαλύτερο είναι του κυρίου Γιαννίκου από τη Βουφουλού.